Κερδίσαμε χθες την τρίτη ασυλία και αποφασίσαμε να γυρίσουμε στην παραλία και να μαγειρέψουμε. Όπως γνωρίζουμε, οι προμήθειες έχουν χωριστεί, οπότε εμείς μαγειρέψαμε από εκεί, τα παιδιά από εδώ. Αλλά επειδή τελειώσαμε όλη την ίδια ώρα, αποφασίσαμε να πάμε μπροστά από την καλύβα για να φάμε όλοι μαζί. Εκείνη την ώρα τα παιδιά, αν δεν κάνω λάθος, μοίραζαν το φαγητό τους. Δηλαδή είχαν μόλις τελειώσει και ήταν ο καθένας με το πιάτο του. Και όπως καθόμασταν εμείς γύρω στη φωτιά, επιδεικτικά ένας-ένας έφευγε και πήγαινε στην καλύβα που έχουν φτιάξει για να φάνε μόνοι τους. Εμένα προσωπικά αυτό δεν μου άρεσε. Το να βγαίνεις να λες ότι δεν τρώμε όλοι μαζί και ότι δεν γίνεται καμία προσπάθεια από τη μία πλευρά, ενώ με τις πράξεις σου να το αναιρείς, για μένα είναι τελείως λάθος και θα έπρεπε πρώτα απ' όλα ο καθένας να κάνει την αυτοκριτική του και μετά να βγαίνει να μιλάει στο Συμβούλιο. Πώς και δεν πήγατε στην καλύβα από εκεί τώρα? Με τι να πάμε? Επειδή έχει γούρνα εδώ. Επειδή θα πάμε στο Συμβούλιο. Όχι βέβαια. Εσείς πώς και δεν πήγατε εκεί πέρα που πήγατε χθες? Επειδή θα πάμε στο Συμβούλιο. Εμείς τώρα το φτιάξαμε το καλύβα, δεν το είχαμε. Τις τελευταίες 5 μέρες. Ναι. Sorry. Απλά μην λέμε ότι θέλουμε αυτό. Γιατί θέλετε να δοκιμάσετε λίγο φαγητό? Ναι, για να δοκιμάσετε τις φαγές. Ναι ρε Παντελή, μαζί σου. Απλά όταν επιχειρήματα είναι ότι άλλοι έχουν ενωτική συμπεριφορά και άλλοι όχι, και κάναμε δύο φορές προσπάθειες να κάτσουμε να αράξουμε όλοι μαζί και φύγατε. Δεν το λέω σωστά, Παντελή. Μαζί να το λέω. Ο Παντελή έκατσε και η Δωρά. Τότε μην γυρνάτε μετά στο Συμβούλιο να μου παράτε εμένα. Γιατί γίνεται όλο αυτό τώρα? Ναι, είναι ο κάμερα, ρε, γι' αυτό τα λένε τώρα. Εμένα με πείραξε όχι τόσο επειδή θέλω να κάνω παρέα με όλους. Δεν με ενδιαφέρει. Έχω περάσει πιο δύσκολα, έκανα παρέα μόνο με ένα άτομο. Τώρα έχω 6 άτομα που τα βρίσκουμε, είμαι μια χαρά. Αλλά με πειράζει όταν πάμε στο Συμβούλιο και το επιχείρημα του σταμάτη είναι από όταν μπήκε ο Τζέιμς, έχει χωριστεί η ομάδα, ότι δεν έχει ενωτική συμπεριφορά, ότι σε ένα σπίτι πρέπει να τρώμε όλοι μαζί σαν οικογένεια για να προχωράμε μαζί και να είμαστε καλά. Αλλά όταν πάμε να κάνουμε στο πρώτο βήμα, τρώμε ένα άκυρο, διπλό άκυρο. Τρίτο άκυρο δεν έχω ξαναφάει και φοβάμαι να το ρισκάρω, μη φάω. Πέρα από αυτό, μετά ξεκίνησε η συζήτηση, επειδή πήγαμε να μαγειρέσουμε εμείς πρώτοι στη φωτιά που έχουμε εδώ στην καλύβα, ακολούθησαν και τα παιδιά, κανένα πρόβλημα, προφανώς. Απέδειξε γι' αυτό ότι γενικά η θεωρία του μαγειρεύουμε άλλες ώρες, στην ουσία δεν ήταν το πρόβλημα. Το πρόβλημα το έχουμε κρύψει κάτω από το χαλάκι και πηγάζει από κάπου αλλού. Και δηλαδή εσύ μου λέγες στο Συμβούλιο ότι σαν οικογένεια είναι καλό να κάθεστε όλοι μαζί να τρώτε. Τι είπε στο Συμβούλιο? Φανέφερα, έκανε οικογένεια. Ενωτικό και τα λοιπά. Και χθες δηλαδή πρέπει να κάνουμε μια ενωτική κίνηση και φάγαμε δύο άκυρα. Εγώ ποτέ δεν έλαβα καμία πρόσκληση προσωπικά να φάω μαζί με τον Τζέιμς και την παρέα του. Η Ιωάννα το ίδιο. Ο Σταμάτης τι έκανε? Όταν γυρίσαμε από τον αγώνα, πήγε, έκατσε από πίσω γιατί ήθελε να ξεκουραστεί και να φάει εκεί πέρα, που ήταν όλοι μαζεμένοι, που δεν μας είπαν τίποτα, καθίστε μαζί μας, γιατί εμείς λέμε τι έγινε και κάτσανε εδώ πέρα. Παίρνουμε και εμείς τα δικά μας πράγματα. Πάμε μέσα στην άλλη καλυβίτσα που έχουμε φτιάξει. Έρχεται και η Άιρα και πάμε με την Ιωάννα. Και η Δώρα πάει να πάρει κάτι άλλο και της λένε: καλά, κάτσαμε εμείς εδώ πέρα και εσείς τώρα πάτε μέσα. Άρα λέει, εσείς δεν θέλετε να τρώμε όλοι μαζί. Δηλαδή, μετά από 3 εβδομάδες, αποφάσισαν όλοι αυτοί ότι εμείς δεν θέλουμε να φάμε μαζί τους. Μπράβο, Τζέιμς. Να σε ξαναχειροκροτήσω για δεύτερη φορά που το μπιφτέκι το γυρνάς έτσι. Και όταν σου μιλάνε, γυρνάς απ' την άλλη. Γιατί όταν πας να του πεις κάτι, σου γυρνάει κατευθείαν τα πάντα για να τα φέρεις στα μέτρα του. Εδώ πριν που ήμασταν, που λέτε πριν, ο Γιάννης γυρνάει και λέει: να πάω να ρίξω φωτιά και πάω κάτω. Και σου λέει: γιατί μαγειρεύουμε εδώ πέρα? Το είπα ναι ή όχι? Έκοψα ξύλα. Βάλαμε ξύλα όλοι εδώ πέρα. Εγώ είπα για να μην είμαστε στον ήλιο. Εγώ είπα για να μην είμαστε στον ήλιο. Ας να μιλήσει κανένα άλλο, ρε Καραγκιόζη. Εγώ είπα για να μην είμαστε στον ήλιο. Μην μιλάτε με τέτοιες λέξεις, παιδιά. Δεν είπες Καραγκιόζη, τι σε είπα? Δεν είναι σοβαρό τότε, αφού δεν καταλαβαίνει. Πόσες άλλες προσφορές πρέπει να ακούσουμε, ρε Γιάννη, από το στόμα σου? Με λες Καραγκιόζη, την άλλη φορά μου έλεγες άντε και. Που κάμες δεν γράφουνε, μου το παίζεις ντάις εδώ πέρα μέσα. Πας, πιάνεις την Άιρα, τη βρίζεις. Πιάνεις τη Δώρα, τη βρίζεις. Μιλάς στην Ιωάννα, στη Μαριλίνα, τη φωνάζεις. Ποιος είσαι, ρε άντρα? Ρε άντρα, ρε άντρα Κλάρα, εσύ. Ποιος είσαι? Ποιος είσαι, ρε? Θα μας δίνεις εδώ μέσα όλους? Θες να μας δίνεις όλους? Δεν μιλάμε, προσπαθούμε να καθόμαστε λίγο πιο πέρα για να μην σε ενοχλούμε, να μην έχεις τα νεύρα σου και μας αποκαλείς και μας αποκαλείς με πόσο τέτοιο. Ποιος νομίζεις ότι είσαι εδώ πέρα μέσα? Πού έχεις έρθει? Στο Survivor είσαι κανένα σαν πεδίο πυγμαχίας εδώ πέρα? Είναι διπρόσωπος. Ό,τι να κάνουμε είναι διπρόσωπος. Σταμάτης. Εντάξει, πέταξα και εγώ εκείνη την ώρα κάτι, το πέταξα, δεν μπορούσα να κρατηθώ άλλο, είμαι και λίγο ξύθυμος.
Αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να καταλάβει ότι είμαστε σε ένα παιχνίδι, να προσπαθήσει λίγο να χαλαρώσει, να περάσουμε καλά εδώ πέρα στην τέτοια και να μην κοιτάμε τώρα τι να πει ο ένας τον άλλον πράγματα και να δημιουργούνται ίντρικες. Εντάξει, γιατί σταμάτησε τώρα κακώς κακού όταν βλέπει κάμερα, σαν να τρελαίνεται είναι. Και ξεκινάει το παραλήρημα. Με συγχωρείτε λίγο. Δεν είπαμε ποτέ να μην μαγειρεύετε. Πήγατε εσείς και φώσετε την εφαρά της προμήθειας και περνάτε να μαγειρεύετε μόνοι σας. Εσείς το κάνατε. Το είπα εγώ προσωπικά. Όχι. Πάνι, εσείς το είπες. Εσύ το είπες. Μιλάω και μου μιλάτε ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Ακριβώς κάνετε κι εσείς. Αλλά εδώ είμαι, ακούω. Ωραία, εσείς προμήθειες. Ένα, δύο, πού να. Εγώ προσωπικά. Τώρα μιλά. Τρεις φορές και σε μένα μέσα στο. Επειδή το είπατε κι εσείς μετά να το πω. Γιατί έχουμε γίνει δύο παρέες. Οπότε έλεγε και ψέματα ο Φάνης τόσο καιρό που δεν το παραδεχόταν και το πιάσαμε όλοι στα πράσα και το παραδέχτηκε. Το μόνο που σου λέω είναι θα με αφήσεις να μιλήσω, ρε Χριστόφορε, μιλάς 15 λεπτά. Άσε με να μιλήσω ένα λεπτό. Όταν μιλάω σταμάτησε, πετάγεις δούλη. Τώρα ξαφνικά σε πειράζει το ίδιο πράγμα που κάνετε. Ξύπνησε, Χριστόφορε, μετά από μια μισή εβδομάδα, είμαστε 62 μέρες. Εγώ λέω, εγώ είμαι εξωτερικός εδώ πέρα. Εγώ να μιλήσω ένα λεπτό. Μιλάς 15 λεπτά, ρε Φάνη. Τι κάνετε και εσύ, ρε Φάνη. Μπορώ να μιλήσω. Χτες κερδίσαμε την ασυλία. Κερδίσαμε την ασυλία. Βέβαια. Είμαστε χαρούμενοι. Ήταν μια καλή ευκαιρία να φάμε όλοι μαζί και να κάτσουμε όλοι μαζί όπως είχε πει ο Σταμάτης στο Συμβούλιο. Ήτανε. Έγινε. Πήγατε από εκεί. Πήγατε. Αυτό θέλω να πω. Είναι κακό κάτι αυτό. Εφόσον το έχει πει και ο Τζέιμς ότι δεν είναι κακό. Είναι κακό. Εγώ ξέρω που παρεξηγήθηκα ότι δεν το παραδεχόταν ο Σταμάτης τόση ώρα. Να χαρά καλό ήταν. Σιγά το πράγμα. Αλλά εγώ το λέω όσο εγώ δεν το έκανα. Όχι, δεν το έκανα. Εγώ είπα. Τι έχετε πάθει εμένα. Γυρίσαμε στην παραλία και πήγα μόνος μου και έκατσα. Πώς πήγες, ψάχνει μόνος μου πήγες. Πώς πήγες μόνος, εδώ είμαστε λόγια, εγώ τα άτομα. Εγώ τα μοιράζα. Πραγματικά δεν ξέρω, δεν ξέρω πώς είμαι αυτή τη στιγμή, δεν είμαι καλά, καθόλου καλά. Νιώθω μόνος μου πραγματικά ότι προσπαθώ να παλέψω απέναντι σε πόσα άτομα που έχουν πέσει όλοι πάνω μου να με φάνε. Ξέρω ότι έχω έρθει με κάποια άλλα άτομα δίπλα μου και βλέπουν τι τραβάω και τι περνάω, αλλά πραγματικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να είσαι καθημερινά στο επίκεντρο και όλη την ώρα να πέφτουν όλοι πάνω σου και να αρχίζουν το ξύλο. Παμ, και δώσ' και εκείνο και το άλλο, με τα πάντα. Τι πρέπει να κάνω δηλαδή άλλο, να φύγω, να σας αδειάσω τη γωνιά, τι θέλετε, τι σας ενοχλεί δηλαδή σε μένα, τι σας έχω κάνει. Είπα αυτά που έχουν συμβεί, δεν γίνω και λέω ότι εμένα με ενοχλεί. Ναι. Δεν ήρθα ποτέ να σου πω, έλα φάει μαζί μου. Είπες, αυτό που λέω είναι όμως ότι ακόμα και τις προμήθειες δεν υπάρχει λόγος να γίνει. Είπες ότι δεν σε ενοχλούσε. Λέω ότι δεν υπάρχει λόγος να γίνεται. Είπες. Από και πέρα, αν θέλεις να το κάνεις, ήρθα ποτέ να σου πω γιατί το κάνατε. Σε ενοχλούσε ή όχι. Άμα δεν σε ενοχλούσε, θα το φέρω στο συμβούλιο σαν πρόβλημα. Έχω πει αυτά που έχω διακρίνει, τα οποία για μένα... Κατηγορηματικά όμως. Είσαι μονικός με τον Τζέιμς από την πρώτη μέρα. Εμονικός να μιλάς. Τώρα εμείς δεν είμαι καθόλου εμονικός. Εμονικός είναι μάλλον κάποιος άλλος, ο οποίος προσπαθεί αποδειγμένα κάθε μέρα να δείξει την αγωνιστική κάτω από μένα. Επειδή είσαι φρίστητες, εσύ με τα λάθη. Έλα ρε τώρα, εντάξει, ασχοληθώ. Ρε εσύ στα μάτια. Ο άλλος με λέει μονικό και όλοι μου κάνουν επίθεση πάνω. Εγώ έχω το πρόβλημα. Για μη χαρακτηρίζετε. Συνεννοούμε στο τέτοιο. Ποιος δεν χαρακτηρίζει. Τον είπα ότι είναι το ημονικό. Το χαρακτήρισα εγώ. Δεν είναι ωραίο. Αλλά εγώ ξαναλέω, όλα αυτά ξεκινήσανε τότε όταν ψηφίστηκες εσύ αντί εμένα. Τότε ξεκίνησαν όλα. Οπότε ναι, από τότε είσαι μόνο. Γιατί προσπαθούσε από την επόμενη μέρα ακριβώς να αποδείξεις ότι αυτό που έγινε εκείνη τη στιγμή είναι το δίκαιο. Ότι στατιστικά εσύ έχουν συνεχίσει κάτω από μένα. Και το είπα. Λέω ρε, για εσάς είναι, για μένα δεν είναι. Μαθηματικά. Κακό είναι. Γιατί φωνάζεις. Είναι μαθηματικά. Γιατί παιδιά είστε πόσα άτομα πάνω μου τόση ώρα και με έχετε κάνει έτσι, ρε. Έχω έρθει να αγωνιστώ, μπαίνω μέσα, σπώ τα πόδια μου, τα κεφάλια μου και αυτά. Και. Τι.
Τι σημαίνει αυτό? Μου ήρθε ο James με στρατηγική survival για το survivor σου. Δεν ξέρω, ρε φίλε, τι είναι το survivor, δεν ξέρω τι είναι το reality. Έχω έρθει απ' έξω. Βγαίνω, αυτό που βλέπω λέω. Ούτε θα κάτσω να το φιλτράρω, ούτε θα κάτσω να το σκεφτώ για δεύτερη και τρίτη φορά. Κάθομαι και λέω αυτό που βλέπω. Πήγες στην κατσαρόλα, πήγες την άλλη φορά να μαγειρεύεις μακριά. Πήγες. Παίρνεις την παρέα σου, πας και τρως μακριά και κάθεσαι και εκεί πέρα και μιλάτε. Το κάνεις. Είπες από μόνος σου ότι θα διαχωρίσεις προμήθειες. Το κάνεις. Σου είπα κάτι. Τι θες. Τι θες. Δεν έχω άποψη σαν άνθρωπος. Αυτό λες ότι πρέπει να φτάνει. Ναι, παρενιστώ. Γιατί φωνάζεις τα συμπεριφορές. Γιατί ουρλιάζεις. Γελάτε δηλαδή. Τι έχω κάνει δηλαδή. Γιατί ουρλιάζεις. Ξεκινέρεσαι, γιατί προσπαθεί να θυματοποιηθεί. Μα αυτός ξεκίνησε. Προσπαθεί να θυματοποιηθεί. Εγώ νομίζω δεν γέλασα όταν έφευγε. Τώρα, μα κάποιοι το έκαναν, θεωρώ ότι το θεώρησαν λίγο τραγική ηρωνία να φεύγει λέγοντας πράγματα ότι δεν μπορώ από τη γνώμη μου για την κοινωνία. Δηλαδή, είναι θεματικό, δεν μπορώ να βγάλουμε καμία άκρη στο μάτι, καλώς έχω. Δηλαδή, προσπαθούμε να μιλήσουμε για ένα θέμα, για κάτι που είχε φέρει στο συμβούλιο και εν τέλει καταλήγουμε να λέμε για το αν υπήρξε αυτό που έχουμε δει με τα μάτια μας. Πραγματικά, δεν μπορώ καν να πω μια πρόταση συνεχόμενη όταν μιλάω στα μάτια. Παθαίνω, σταμάτησε κι εγώ, ειλικρινά.